Οι νέες ρυθμίσεις του Πολυνομοσχεδίου, τόσο με την κύρωση των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου του Αυγούστου, όσο και με τις λοιπές διατάξεις, έρχονται να ελοποιήσουν πάγιες αξιώσεις του κεφαλαίου, να ενισχύσουν παραπέρα το αντεργατικό οπλοστάσιο της ευελιξίας και της έντασης εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Ο πόλεμος απέναντι στα λαϊκά στρώματα συνεχίζεται αμύωτος. Απέναντί τους βρίσκονται οι μονοπωλιακοί και επιχειρηματικοί όμιλοι. Απέναντί τους το πολιτικό προσωπικό τους, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα. Όλοι σας ικανοποιείτε τις αξιώσεις τους για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας, με ισοπαίδωση κάθε εμποδίου. Και στο όνομα του επιμερισμού των βαρών, ο κυβερνητικός συνδικαλισμός βάζει πλάτη με το ρεαλιστικό και το εφικτό. Μέσα από το νομοσχέδιο έρχεται και επιβάλλεται απλήρωτες υπερορίες για τους εργαζόμενους που τίθεται σε προληπτική καραντίνα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται τηλεργασία στη διάρκεια της καραντίνας, ο εργαζόμενος θα υποχρεώνεται να αναπληρώσει με την επιστροφή στην εργασία του τις μισές εργάσιμες ώρες κατά τις οποίες έμεινε εκτός, με απλήρωτη υπερεργασία, μιας ώρας αναμέρα πέρα του συμβατικού του ωραρίου. Η αναπλήρωση αυτή θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά τις 31/12 του 2020. Επομένως, ο εργαζόμενος που μπήκε προληπτικά 14 μέρες σε καραντίνα και εργαζόταν 8ωρο, 5ωρο, 40ωρο, θα πρέπει όταν επιστρέψει στην εργασία του να δουλεύει 9ωρο για 40 ολόκληρες ημέρες, χωρίς να πληρώνεται μάλιστα την επιπλέον ώρα. Οι επιχειρήσεις μάλιστα θα μπορούν παράλληλα να κάνουν χρήση και της κανονικής υπερεργασίας και των υπερηριών, με μοναδική προϋπόθεση να τηρούνται τα γενικά όρια. Να μεσολαβεί, παραδείγματος χάρη, μεταξύ των δύο εργάσιμων ημερών 11 ώρες ανάπαυση. Αυτός είναι και ο τελικός σας στόχος, ο σκοπός αυτής της ρύθμισης. Αντί η κυβέρνηση να θεσπίσει ειδική άδεια με πλήρη κάλυψη του εργατικού μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για τις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι μπαίνουν υποχρεωτικά σε καραντίνα, ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία, έρχεται και τιμωρεί τους εργαζόμενους, φορτώνοντάς τους με απλήρωτες υπερορίες και εξοντικά ωράρια. Σας καλούμε να αποσύρετε τώρα το άρθρο 10 από τις λοιπές διατάξεις. Με άλλη διάταξη, η κυβέρνηση τι κάνει? Κάνει το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση απελευθέρωση των υπερηριών. Ειδικότερα παρατείνεται ως 31/12 του 2020, αντί τέλος του Σεπτέμβρη, η δυνατότητα επιχειρήσεων εργοδοτών που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια περιορικής απασχόλησης των εργαζομένων τους να τους απασχολήσουν υπεροριακά, χωρίς σχετική υπουργική απόφαση έγκρισης. Και εδώ την ώρα που ενεργειακά είναι η θράψη, την ώρα που μαζικά επιβάλλονται αναστολές συμβάσεων και μειώσεις μισθών, η κυβέρνηση αντί να περιορίσει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να επιβάλλουν υπεροριακή απασχόληση, τους λύνει τα χέρια ακόμα περισσότερο. Έρχεται η κυβέρνηση με ρύθμιση και προωθεί τη μείωση του δώρου Χριστουγέννου για όλους τους εργαζόμενους που βρέθηκαν σε αναστολή της σύμβασης μέσα στην πανδημία. Είτε αυτοί εργάζονται σε επιχειρήσεις που η λειτουργία τους ανεστάλλει, ύστερα από κρατική εντολή, είτε σε επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις πληττόμενες και για κάποιο διάστημα εργοδοσία έθεσε τις συμβάσεις εργασίας σε αναστολή. Για αυτούς τους εργαζόμενους και για όλο το διάστημα της αναστολής σύμβασης, που σε κάποιους κλάδους συνεχίζεται ακόμα, όπως τον τουρισμό, επιστημισμό, το δώρο Χριστουγέννων με βάση τη ρύθμιση θα υπολογίζεται όχι επί του κανονικού μισθού, αλλά επί του επιδόματος των 534 ευρώ, που δίνεται μηνιαία στην περίοδο των αναστολών. Δηλαδή δεν φτάνει η κυβέρνηση που απάλλαξε τις επιχειρήσεις από την πληρωμή των εργαζομένων τους, μεταφέροντας το βάρος μέσω του προϋπολογισμού στη γενική φορολογία, δηλαδή στους ίδιους εργαζόμενους. Δεν φτάνει που οι εργαζόμενοι κλήθηκαν ή καλούνται ακόμα σε μια σειρά από κλάδους να επιβιώσουν με το επίδομα αντί του κανονικού τους μισθού. Έρχεται τώρα να περικόψει και το δώρο Χριστουγέννων. Να αποσύρετε τώρα, κύριε Υπουργέ, το άρθρο 17 του σχετικού νόμου για το δώρο Χριστουγέννων και να υπολογίζεται κανονικά στο μισθό. Με άλλη διάταξη, μετατίθεται χρονικά μέχρι το τέλος του Μάρτη του 2021 οι διαδικασίες για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού, παρατείνοντας το πάγωμα στα επίπεδα του 2019. Οι διαδικασίες του νόμου Βρούτση-Αξιόγλου θα ξεκινήσουν το τέλος Νοέμβρη και βέβαια το ύψος του κατώτατου μισθού θα καθορίζεται από τις αρχές της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, των αντοχών της εθνικής οικονομίας, προδιαγράφοντας έτσι την διαιώνισή του στα σημερινά εξευτελιστικά επίπεδα. Μέσα από το σχέδιο νόμου προβλέπεται η τηλεργασία, παρατείνεται η δυνατότητα στον εργοδότη να την επιβάλλει μονομερώς και χωρίς συγκεκριμένο χρονικό όριο. Παρατείνεται δηλαδή ένα από τα όπλα της εργοδοσίας, με τα οποία ενισχύεται η εντατικοποίηση της εργασίας, υπονομεύεται ο σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας μέσα από τη συγχώνευση του εργάσιμου και του μη εργάσιμου χρόνου. Ελαφρύνονται οι επιχειρήσεις από σημαντικό μέρος των λειτουργικών εξόδων. Για την παραπέρα παγίωση και γενίκευση της εργασίας, η κυβέρνηση βέβαια ετοιμάζει και σχετική νομοθετική ρύθμιση. Μάλιστα, στην περίπτωση των ευπαθών ομάδων, δίνεται η δυνατότητα στην εργοδοσία να θέσει τον εργαζόμενο σε αναστολή αν θεωρηθεί ότι η εργασία του δεν μπορεί να γίνει μέσω της εργασίας ή ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί ο εργαζόμενος σε θέση χωρίς επαφή με το κοινό. Με τον τρόπο αυτό επιβάλλεται στους εργαζόμενους με προβλήματα υγείας ένας άθλιος εκβιασμός. Να επιλέξουν μεταξύ των κινδύνων που εγκυμονεί η συνέχιση της εργασίας τους και του περιχνού επιδόματος των 534 ευρώ ή την αναστολή της σύμβασης. Επίσης, κυρώνονται μέσα από το σχέδιο νόμου οι προηγούμενες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του Αυγούστου, οι οποίες τι πρόβλεπαν? Επέκταση έως τέλος του 20 του αντεργατικού προγράμματος Συνεργασία, που διευκολύνει την παραπέρα γενίκευση της ευελιξίας και μειώνει μέχρι το 20% τον εργατικό μισθό. Ήταν εξάλλου απέτηση των επιχειρηματικών ομίλων και εδώ, σαν ενεργούμενό τους, έρχεστε να το ικανοποιήσετε. Κυρώνεται επίσης η επέκταση του καθεστώτος της αναστολής συμβάσεων τουλάχιστον μέχρι τέλος του Οκτώβρη στους κλάδους και τις επιχειρήσεις, όπου συνέχιζε να εφαρμόζεται μέχρι τον Σεπτέμβρη. Μέσα από το σχέδιο νόμου έρχεται μια ρύθμιση η οποία βέβαια είναι κομμένη και ραμμένη, η απέτηση του εργατοπατηρισμού. Είναι η διάταξη που δίνει το δικαίωμα στις διοικήσεις των σωματείων αντί της κανονικής συνεδρίασης να συνεδριάζουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Αυτό δηλαδή που έκανε ο κυβερνητικός συνδικαλισμός πολύ πριν από την πανδημία, με τη μη συνεδρίαση των οργάνων των συνδικάτων και αποφάσεις που παίρνονταν κρυφά από τους εργαζόμενους για περιφοράς, και τώρα στο όνομα της πανδημίας έχουν κατεβάσει ρολά και έρχεται η κυβέρνηση να κάνει νόμο αυτή την συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης. Ως παρέμβαση εξάλλου δεν είναι άσχετη με τη γενικότερη προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση και η εργοδοσία να χτυπηθεί ακριβώς η συλλογική λειτουργία των συνδικάτων, μέσα βέβαια και από τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, τις τηλεδιασκέψεις και άλλα. Σε κάθε περίπτωση είναι τουλάχιστον προσχηματικό. Την ώρα που στιβάζετε μικρά παιδιά σε τάξη των 25 μαθητών να προωθείτε τέτοιες διατάξεις, λες και ένα διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να συνεδριάζει λαμβάνοντας μέτρα προστασίας της υγείας. Μέσα από το σχέδιο νόμου και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού προχωρά το παραπέρα πετσόκομα στα αναδρομικά των συνταξιούχων. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, η κυβέρνηση προχωρά την απαράδεκτη απόφασή της να μην αποδώσει ούτε τα κουτσουρεμένα αναδρομικά για το 11μηνο Ιούνιο στο 15, Μάιο στο 16, που προβλέπει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την πιλωτική δίκη για τις δίκαιες διεκδικήσεις εκατομμυρίων συνταξιούχων. Έτσι, τι κάνει η κυβέρνηση? Εγγράφει στον προϋπολογισμό του έτους 1,4 δις ευρώ, 900 εκατομμύρια ευρώ για τον ιδιωτικό τομέα και 500 εκατομμύρια ευρώ για τους συνταξιούχους του δημοσίου. Καθώς δεν σκοπεύει να αποδώσει ούτε τις περικοπές των δώρων, τη 13η και 14η σύνταξη που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ούτε βέβαια τις περικοπές τις επικουρικές. Επίσης, το πολυνομοσχέδιο, μέσα από άλλη διάταξη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προδιαγράφει ένα μαζικό πέταμα των πληρωμάτων της εκτοπλοείας στη στεριά. Ακόμα μεγαλύτερη απομόνωση των νησιών για χειμερινή περίοδο και περισσότερους κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα. Το άρθρο 53 κατατάσσει τους εφοπλιστές της ακτοπλοείας στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό και προβλέπει η ένταξη των εκτεργατών στο καθεστώς της αναστολής συμβάσεων έως τον Οκτώβρη. Τους καλεί να ζήσουμε με 534 ευρώ και αυτά ως τον Οκτώβρη. Η κυβέρνηση τι κάνει? Δίνει ουσιαστικά το OK στους εφοπλιστές να αναστείλουν από τώρα την υποχρεωτική δεκάμηνη δρομολόγηση των πλοίων, να λιγοστέψουν ακόμα περισσότερο τα δρομολόγια και να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την εντατικοποίηση σε βάρος των αυτεργατών με εξαντλητικά δρομολόγια. Και όντως οι εφοπλιστές άρχισαν να δίνουν πλοία. 3 πλοία έδωσε μόνο η Blue Star, που επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στα δρομολόγια, όπως στην Ικαρία, στη Σάμο, από καθημερινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια και 3 πλοία που προσέγγιζαν μέχρι την Κυριακή, έμειναν με 3 δρομολόγια τη βδομάδα και αναπλοίο. Επίσης, σε άλλη ρύθμιση του σχεδίου νόμου προβλέπεται και αποκαλύπτεται μάλλον η βαρβαρότητα και απαθροπιά του συστήματος με την προσαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλων στις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων. Παίζεται τη ζωή των εργαζομένων και του λαού στη ρουλέτα των κερδών. Παρόλα που σας έδωσε χρόνο ο λαός για να πάρθουν συγκεκριμένα μέτρα, να στηριχθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις συνέπειες της πανδημίας, η κυβέρνηση, έχοντας ως στρατηγική την εμπορευματοποίηση, την ιδιωτικοποίηση της υγείας, συνέχισε να ενισχύει τους επιχειρηματικούς ομίλους της υγείας. Έχουμε τις εξελίξεις στο θέμα των διαγνωστικών ελέγχων για τον κορονοϊό με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, που ξέμεινε από αντιδραστήρια, αφήνοντας για τουλάχιστον μια εβδομάδα χωρίς μοριακούς ελέγχους τα δημόσια νοσοκομεία, με εκατοντάδες δείγματα να μένουν χωρίς απάντηση και ασθενείς που περιμένουν να χειρουργηθούν να μένουν στον αέρα. Όλα αυτά αποτυπώνουν άλλη μια πλευρά της πολιτικής εμπορευματοποίησης της υγείας. Και η κυβέρνηση τι κάνει? Στέλνει τα τεστ από τα δημόσια νοσοκομεία σε ιδιωτικούς διαγνωστικούς ομίλους. Αντί για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αποφασιστεί η ανάπτυξη και κατάλληλη στελέχωση των κλινών ΜΕΘ, χωρίς μπαλώματα, η κυβέρνηση διπλασίασε τις αποζημιώσεις σε κάθε ιδιωτική κλινική ΜΕΘ. Αντί να επιτάξει στον ιδιωτικό τομέα υγείας τις υποδομές και τον εξοπλισμό του για ενιαία και σχεδιασμένη αντιμετώπιση της πανδημίας, έδωσε από την πρώτη μέρα το ελεύθερο στους ιδιωτικούς ομίλους να θησαυρίζουν από τα διαγνωστικά τεστ. Τα τεστ στα δημόσια νοσοκομεία στην πρώτη φάση γίνονταν με το σταγονόμετρο και αυστηρά πρωτόκολλα, την ίδια ώρα που στον ιδιωτικό τομέα, σε φάση μάλιστα συνολικότερης έλλειψης αντιδραστηρίων, το μόνο πρωτόκολλο ήταν αν κάποιος είχε να πληρώσει. Η σημερινή άθλια κατάσταση βέβαια στο δημόσιο σύστημα υγείας φέρνει τη σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ. Το κριτήριο της απόστασης το έχετε ήδη καταργήσει. Να αναφερθούμε στα αεροπλάνα, στα καράβια, στα λεωφορεία, στα σχολεία, στις επιχειρήσεις, στα εργοστάσια. Η ακύρωση λοιπόν του κριτηρίου της απόστασης που υποδεικνύουν οι επιστήμονες έγινε ακριβώς για να ικανοποιηθούν τα κέρδη των αεροπορικών εταιριών, των εφοπλιστών, των μεγάλων ταξιδιωτικών πρακτορείων, των επιχειρηματικών ομίλων. Η άθλια κατάσταση που διαμορφώθηκε στα σχέσεις κοινωνίες τα προηγούμενα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, τόσο και τα λαό που τις χρησιμοποιεί, όσο και τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε αυτές, απέκτησε μια επιπλέον σοβαρή διάσταση σε αυτές τις συνθήκες της πανδημίας και έχει μετατρέψει τα λεωφορεία, τα τρόλι, τους σειρμούς σε υγειονομικές βόμβες για τη μετάδοση και τη διασπορά του κορονοϊού. Οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου δεν αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση. Είναι καθημερινές οι εικόνες με τους επιβάτες που υποχρεώνονται να στιβάζονται σαν σαρδέλες μέσα στα οχήματα και τους σειρμούς, με τη μάσκα στο πρόσωπο, αλλά με τον έναν πάνω στον άλλον. Η κυβέρνηση με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου προωθεί την παραπέρα ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης στις ασκές της κοινωνίας και την άμεση εμπλοκή των ιδιωτών μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Έτσι, λέει, ισχυρίζεται ότι θα αντιμετωπίσει τις τεράστιες ελλείψεις που αντιμετωπίζουν στις κοινωνίες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Κάτι βέβαια που οι ίδιοι εργαζόμενοι αποκαλύπτουν διαρκώς την άσχημη κατάσταση που υπάρχει μέσα στις ασκές της κοινωνίας. Μέσα από το σχέδιο νόμου υπάρχουν οι ρυθμίσεις για τις πλημμύρες στην Εύβοια και την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Αυτή παραμένει εκρηκτική. Τα μισθωμένα οχήματα, μηχανήματα έχουν σταματήσει, γιατί, λέει, τελείωσε το πετρέλαιο. Οι κάτοικοι με δικά τους μέσα προσπαθούν να βγάλουν τη λάσπη από τα σπίτια, τα υπόγεια, τις αυλές, τα χωράφια, τα μαγαζιά. Το κόστος αυτό είναι πολύ μεγάλο και δεν καλύπτεται από αυτό που προβλέπει η ποινική, την αποζημίωση των 5.000 ευρώ ή τα 600 ευρώ του επιδόματος, που η συντριπτική πλειοψηφία των πληγέντων δεν έχει πάρει ακόμη. Καμιά πρόληψη δεν υπάρχει για την αποζημίωση των αγροτών της περιοχής. Τελειώνοντας, θέλουμε να πούμε ότι καταψηφίζουμε το σχέδιο νόμου επί της αρχής και ζητάμε να αποσύρει άμεσα η κυβέρνηση, ιδιαίτερα αυτά τα δύο άρθρα που ανεβαρθήκαμε, το άρθρο 10 και το 17, που αφορά τις υπερορίες και το δώρο των Χριστουγέννων.